δεν πίστευα ποτέ, κύριε Δασκαλάκη, ότι στην πορεία αυτών των 4-5 χρόνων θα έβρισες και αυτή τη δύναμη, την οποία τελικά ανακάλυψα ότι υπάρχει μέσα μου. Δεν το περίμενα, δεν το ήξερα ότι υπάρχει όλο αυτό. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, δεν έχεις άλλη επιλογή. Αν καταρρεύσεις εσύ, δεν θα βοηθηθεί καθόλου το παιδί σου. Πρέπει να σταθείς όρθιος. Έτσι. Θέλω να στείλετε... Σηκώνεις τα μανίκια και προχωράς. Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα στους γονείς που είναι στην ίδια θέση με εσάς. Και θα το κάνω λίγο πιο γενικό. Όχι μόνο στους γονείς που έχασαν το παιδί τους από μια επιθετική μορφή καρκίνου, αλλά και σε αυτούς τους γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους για οποιοδήποτε λόγο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καθημερινά σε αυτόν τον τόπο, μία μάνα όπως εσάς θρυνεί το παιδί της γιατί το έχασε σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Και σήμερα είχαμε τροχαίο δυστύχημα. Δυστυχώς. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε σε μια μάνα που η κοινωνία τη χαρακτηρίζει χαροκαμένη? Εσείς τον δέχεστε αυτόν τον τίτλο? Όχι, η ζωή πρέπει να προχωράει. Η ζωή πρέπει να προχωρήσει. Η πίκρα δεν θα φύγει ποτέ από την καρδιά της μάνας. Ποτέ. Από την καρδιά της μάνας αυτό δεν ξεχνιέται ποτέ. Αλλά η ζωή όμως συνεχίζεται. Υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία είσαι μάνα τους. Πρέπει να είσαι εκεί, δίπλα τους. Η ζωή πάει μπροστά. Κουβαλώντας όμως πάντοτε στην ψυχή σας και στην καρδιά σας το μικρό Μανώλη. Εννοείται. Αυτό δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Μα ποτέ. Μέχρι να κλείσω το μάτι τα δικά μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κατανοούμε τη συγκίνησή σας. Δεν είναι λίγο. Συγγνώμη. Δεν είναι λίγο. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να βιώσει μια μάνα. Και ένας πατέρας, ένας αδελφός, αλλά ακόμα και ένας φίλος. Ναι, κυρία Μαρία. Εύχομαι να μην το βιώνει ποτέ κανένας γονιός. Αυτό που είχα πει, κύριε Δασκαλάκη, όταν έχασα εγώ το δικό μου το παιδί, ήταν ότι μακάρι να ήμουνα η τελευταία μητέρα που έχανε το παιδί της. Κι ας ήταν το δικό μου, αλλά το τελευταίο. Να μην υπάρξει άλλο. Είσαι μια πολύ σπουδαία γυναίκα, κυρία Μαρία, και είμαι σίγουρος ότι έχετε και μια σπουδαία οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να συνεχίζετε να είστε τόσο δυνατοί, έτσι ώστε μετά από μερικά χρόνια η ανάμνηση του Μανώλη να δυναμώνει όλο και περισσότερο, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Μανώλης νιώθει υπερήφανος για εσάς και από αυτό που βίωσε, αλλά και από αυτό που βλέπει τώρα. Να είστε καλά. Okay. Και εσείς να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασικά δεν το πιστεύαμε. Αυτό από την αρχή, ότι η γυναίκα μου φώναζε, δεν το πιστεύω, είναι λάθος, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, στιγμές που δεν μπορώ καν να τις περιγράψω, ούτε καν θέλω να τις σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Απλά θέλω να πω κάτι, ότι έχω μία γυναίκα πολύ δυνατή και έχω και ένα Γιώργο πολύ δυνατό εξής. Είστε κι εσείς πολύ δυνατός, κύριε Ανδριανάκη. Είμαστε κι εμείς. Εντάξει, πιο δυνατή γυναίκα μου. Να λέμε ότι απλά θέλω να πω ότι εύχομαι να μην το βιώσει αυτό κανένα παιδάκι, καμία οικογένεια, γιατί πραγματικά όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς ξεκινήσαμε από εδώ, καταλήξαμε Αθήνα. Εκεί όντως ξαναγυρίσαμε, ξαναπήγαμε Αθήνα. Μπήκαμε στο χειρουργικό κομμάτι. Από εκεί οι γιατροί από το Αγία Σοφία κάνανε ό,τι καλύτερο που μπορούσανε. Mm-hmm. Όντως κάνανε πάρα πολύ καλό χειρουργείο. Μετά νοσηλευτήκαμε στο Ελπίδα, στο ΚΕΘ βασικά. Στο σημαντικό αυτό χώρο που πραγματικά χαρίζει την ζωή. Για τον Γιώργο τι είναι η ηλιακτίδα? Είναι η αγάπη του. Είναι του άνοιξε δρόμο. Το βοήθησε μέχρι τη Γερμανία.
Θα της πω ότι είναι μια δυνατή μητέρα και μπράβο της. Και... τι να της πω. Σ' αγαπώ. Ο Γιώργος θα πάει πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μακάρι όλα τα παιδιά να έχουν αυτό το τέλος. Να πάνε όλα καλά. Όλα, όλα. Όλα. Πραγματικά, οι γονείς μεταξύ μας φτιάχνουμε σχέσεις αδερφικές. Είμαστε αδέρφια με αυτούς τους γονείς. Σχέσεις φιλίας, οι οποίες δεν τελειώνουν επειδή το ένα παιδί τα κατάφερε ή το άλλο παιδί έφυγε. Με αυτούς τους γονείς είμαστε ένα. Ένα. Έτσι. Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Είστε δύο πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Την εκτίμησή τους και αυτό που είπα, ότι μας δίνουν ισχυρά μαθήματα ζωής και μας επαναφέρουν στην πραγματικότητα, γιατί όλοι λίγο ως πολύ χανόμαστε στην καθημερινότητά μας και χανόμαστε και από την ουσία της ζωής, που δεν είναι άλλη από την αγάπη και την αλληλεγγύη. Και γι' αυτήν αξίζουν να παλεύουν. Είπαμε την αγάπη του κόσμου, η οποία μας εμψύχωσε, γιατί να κάνεις 34 εκδηλώσεις μέσα σε ένα χρόνο σε διάφορα μέρη είναι μεγάλη δουλειά. Οπότε μπορεί κάποιος να, όποιος έρθει, να, δεν θα είναι μόνος του. Δεν θα είναι μόνος του. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο, να μην είναι να μην είναι μόνος του. Να είμαστε εκεί, να τους ακούμε, κυρίως να τους ακούμε και ο καθένας με το δικό του τρόπο να βοηθάει τους ανθρώπους, ειδικά τα παιδιά. Γιατί αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι οι ήρωες, οι πραγματικοί ήρωες είναι τα παιδιά και οι γονείς. Και αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτά τα παιδιά. Ότι αν υπάρχει δυνατότητα να λάβει κανείς βοήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η Λιαχτίδα είναι ένα τέτοιο ζωντανό και πολύ καλό παράδειγμα ενός φορέα που προσφέρει δωρεάν τέτοιου τύπου υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης. Καταρχήν, να μου επιτρέψετε να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες τις οικογένειες που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας μέχρι στιγμής και μας έχουν επιτρέψει να είμαστε συμπαραστάτες σε αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα τους. Είναι ευλογία για μας αυτό, γιατί μας, όπως και προείπα, μας οδηγείται στην ουσία της ζωής. Εν συνεχεία, θα ήθελα να δώσω και μία τροφή για σκέψη, να πω ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Mm-hmm. Ας το σκεφτούμε λίγο και ας βάλουμε λίγο στη ζωή μας τον εθελοντισμό και την προσφορά για όσους μπορούν. Τέλος, να κλείσω με το ότι με το επόμενο μας βήμα, το ανακοινώνω πρώτη φορά εδώ, mm-hmm. στην εκπομπή σας, κύριε Δασκαλάκη, είναι στα πλαίσια της εξωστρέφειας που χαρακτηρίζει την Λιαχτίδα και για λόγους αποκέντρωσης των υπηρεσιών μας, θα έχουμε φυσική παρουσία σε δύο νομούς, δύο ακόμη νομούς της Κρήτης, στο Ρέθυμνο και στο Λασίδι.